Σε μια εξέλιξη που είναι τόσο θετική όσο και λίγο αναμενόμενη, στο σημερινό Κησέα εγκρίθηκε η προμήθεια συστημάτων Spike and Loss από το Ισραήλ για ακόμη μία φορά, από ό,τι φαίνεται, καθώς και το Φεβρουάριο είχαμε ξανά σχετική έγκριση, που μάλλον δεν ήταν ολοκληρωμένη για την προμήθεια συστημάτων και για τους τρεις κλάδους των ενόπλων δυνάμεων. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει: πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη η τακτική συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, γνωστό και ως Κησέα. Στη συνεδρίαση εγκρίθηκε η προμήθεια συστημάτων Spike and Loss για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων και έγινε ενημέρωση για την εξέλιξη της πορείας άλλων εξοπλιστικών προγραμμάτων. Έγινε επίσης ενημέρωση από τους αρμόδιους υπουργούς για το μεταναστευτικό, καθώς και για την προετοιμασία εν ώψη της νέας αντιπυρικής περίοδου, αναφέρει η ανακοίνωση του γραφείου του Πρωθυπουργού. Υπενθυμίζουμε ότι στις 8 Φεβρουαρίου 2023 το Κησέα είχε αποφασίσει, σύμφωνα με το ΑΠΕΜΠΕ. Η πορεία υλοποίησης του εξοπλιστικού προγράμματος της χώρας ήταν το κύριο αντικείμενο της τακτικής συνεδρίασης του Κησέα που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του εξοπλιστικού προγράμματος επίκειται η ολοκλήρωση της διαδικασίας προμήθειας των συστημάτων Spike με την υπογραφή των συμβάσεων, στις οποίες προβλέπεται αυξημένη συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, είχε αναφέρει το ΑΠΕΜΠΕ τον Φεβρουάριο και το μεταφέραμε και εμείς στον MSHD. Ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά το θέμα έκλεισε για την προμήθεια του συστήματος και για τους τρεις κλάδους και ευχόμαστε αυτό το πλικό σύστημα, δηλαδή Spike and Loss, που παράγεται στο Ισραήλ, να έρθει σύντομα, καθώς αποτελεί έναν πολύ ισχυρό πολλαπλασιαστή ισχύος για τις ένοπλες δυνάμεις μας. Πείτε μας τη γνώμη σας για το σύστημα αυτό στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να πατήσετε μου αρέσει στο βίντεο, να κάνετε εγγραφή στον MSHD αν δεν έχετε κάνει ήδη, να το κοινοποιήσετε με τους φίλους σας και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις και όχι μόνο στο site μας msHD.gr.